Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η 20η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και την γνωστή, ενδεχομένως ή την έχετε ακούσει ως HAP, αυτή είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Και θα προσπαθήσουμε λοιπόν απόψε στην εκπομπή στο μικροσκόπιο να δούμε ποιους αφορά αυτή η νόσος, πώς μπορούμε να κάνουμε πρόληψη, πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, αλλά και γενικότερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα νοσήματα αυτού του είδους, τα πνευμονολογικά. Και έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Ήπειρου στη Βιέννα τον αναπληρωτή καθηγητή πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντή της αντίστοιχης κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, τον κύριο Κωνσταντίνο Κωστίκα. Καλησπέρα, κύριε Κωστίκα. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Καινούριος διευθυντής, καινούριος καθηγητής και στο Πανεπιστήμιο και διευθυντής στην Πνευμονολογική Κλινική, μόλις από τον περασμένο Φεβρουάριο στα μέρη μας, κύριε Κωστίκα. Η απόφαση να έρθετε προς την περιοχή μας, πέρα από το γεγονός ότι υπήρχε η θέση για να πληρωθεί, σας δικαιώνει? Νομίζω απολύτως, και να σας πω και γιατί, και σε αυτό θα είμαι πάρα πολύ τιμίος. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια που έχουμε στη χώρα. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα στην πορεία των χρόνων. Είχαμε ανθρώπους φωτεινούς που μας δίδαξαν και εμάς. Και ήταν πάντοτε ένας φωτεινός πόλος έλξης για μας. Οπότε είναι πολύ μεγάλη χαρά. Εγώ, ξέρετε, μεγάλωσα στην Αθήνα, δούλεψα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κάποια στιγμή. Έχω κάνει την ειδικότητά μου στην Αθήνα. Έχω στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τελείωσα. Ουσιαστικά δεν είχα σχέση με την περιοχή. Αλλά δεν το έχω μετανιώσει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ίσα-ίσα που είναι το αντίστροφο, τα Γιάννενα και το Πανεπιστήμιο εδώ και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μου έχουν δώσει πολύ μεγάλο κίνητρο για να γίνουμε όλοι μαζί καλύτεροι και για να και απολαμβάνω την καθημερινότητα έτσι ολένα και περισσότερο. Ξέρετε, δίνετε και το μήνυμα προς τους συναδέρφους σας για αυτή την αναγκαιότητα που υπάρχει για να στραφούν προς την περιφέρεια, γιατί οι περισσότεροι επιλέγουν τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές η περιφέρεια στερείται από ειδικότητες, που, ακριβώς γιατί δεν το αποφασίζουν εύκολα οι γιατροί. Κοιτάξτε, να πω το εξής. Όταν έχεις μια πόλη 5-6 εκατομμυρίων σαν την Αθήνα, πάντοτε είναι ένας πόλος έλξης, είναι ενδιαφέρον να πας εκεί, έχει κάποιες... Να σας πω κάτι, δεν λείπει τίποτα από τα Γιάννενα σήμερα. Επίσης, σε μια ηλεκτρονική εποχή, έχεις δυνατότητα να έχεις πρόσβαση στα πάντα. Αυτό είναι κυριολεκτικό τώρα. Δεν είναι κάποτε, θα λέγαμε, ξέρω εγώ, λείπει αυτό, λείπει το άλλο. Εδώ τώρα έχουμε πρόσβαση στα πάντα. Και από την άλλη μεριά, έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής και ένα ωραίο περιβάλλον για να ζήσεις. Οπότε, γιατί να πας στην Αθήνα? Προσέξτε, είμαι Αθηναίος, έτσι. Μ' αρέσει η Αθήνα, την απολαμβάνω περισσότερο ως τουρίστας. Επομένως, ακριβώς. Επομένως, είναι μια χαρά, νομίζω, και θα είναι και ολοένα και καλύτερα. Πάμε λοιπόν στην ουσία της απόψινής μας συζήτησης, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Σίγουρα, όπως κάθε παγκόσμια ημέρα, έτσι και η σημερινή έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Τελικά είναι μια νόσος που αφορά τους καπνιστές και μόνο, κύριε Κωστίκα, ή είναι ένας μύθος αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, πρώτα απ' όλα, να πούμε γιατί αποφασίσαμε πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια να έχουμε αυτή την παγκόσμια μέρα της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Η παγκόσμια πρωτοβουλία για την HAP, θα τη λέω HAP, αν και δεν μου αρέσει ο όρος πολύ, αλλά επειδή το χρόνιο αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μεγάλο. Λοιπόν, η παγκόσμια μέρα για τη HAP αποφασίστηκε από τους ειδικούς της Gold. Η Gold είναι η παγκόσμια πρωτοβουλία για τη HAP. Έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας σε αυτή, ουσιαστικά στους ανθρώπους από τον πλανήτη που ασχολούνται περισσότερο σε αυτή την ομάδα ανθρώπων. Και σκέφτηκε ότι καλό είναι, όχι τόσο για τις πιο αναπτυγμένες χώρες, αλλά λιγότερο, ακόμα περισσότερο για τις αναπτυσσόμενες χώρες, να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση πάνω σε αυτό το νόσημα. Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μια χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών των βρόγχων, η οποία οφείλεται σε έκθεση σε βλαπτικά σωματίδια. Αυτό στην Ελλάδα πάνω από 90-95% λέγεται τσιγάρο. Άρα αυτά τα βλαπτικά σωματίδια του τσιγάρου, είτε ενεργητικό στη μεγάλη πλειοψηφία των καπνιστών, είτε και παθητικό σε ανθρώπους που εκτίθενται σε παθητικό καπνίσμα πολλές ώρες τη μέρα, πολλά χρόνια της ζωής τους, είναι το αίτιο της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που έχουν γενετική προδιάθεση και μπορεί να αποκτήσουν HAP με πολύ μικρή καπνισματική συνήθεια, αλλά αυτό είναι γενετικό πρόβλημα, να το πω έτσι, και οφείλεται συνήθως στην έλλειψη α1-αντιθρυψίνης. Αυτό είναι ένα
σπάνιο γενετικό νόσημα. Και επίσης, πολλές φορές η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια οφείλεται σε επαγγελματική έκθεση. Αλλά αυτό αφορά άλλες περιοχές και λιγότερο την Ελλάδα. Μεγάλες περιοχές του κόσμου, και αυτό ίσως να αφορά και λίγο κάποιες περιοχές αγροτικές ή ορεινές στην Ελλάδα, έχουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και λόγω καύσης βιομάζας, λόγω καύσης στον εσωτερικό χώρο, κυριολεκτικά ό,τι είναι οποιοδήποτε υλικού θερμαντικού, είτε για θέρμανση είτε για μαγείρεμα, και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Νοτιοανατολική Ασία και στην Αφρική, κάτω από τη Σαχάρα. Στην Ελλάδα πιθανότατα υπάρχει ή υπήρχε παλιότερα στα χωριά, φαντάζεστε πώς μαγειρεύαμε και πώς θερμενόμασταν. Σήμερα είναι νόσος των καπνιστών. Να μην το παιδεύουμε στην Ελλάδα. Η ΧΑΠ είναι νόσος των καπνιστών. Πάντως, επειδή αναφερθήκατε σε βιομάζα και τι καίμε, τα τελευταία χρόνια μας έχει απασχολήσει. Γιατί στην Ελλάδα της κρίσης, και θα το δούμε στη συνέχεια αυτό, στην Ελλάδα της κρίσης τα τελευταία χρόνια καίγαμε ό,τι βρίσκαμε ακριβώς γιατί ήταν πιο οικονομικό. Αλλά αυτό όμως ακόμα δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις έχει στο γενικό πληθυσμό. Είναι κάτι που μάλλον θα το δούμε τα επόμενα χρόνια, έτσι δεν είναι? Έχετε πάρα πολύ δίκιο και ελπίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα αναστραφεί. Ας ελπίσουμε ότι η χώρα μας θα πάει καλύτερα. Και ο λόγος έχει να κάνει με το ότι πρώτα απ' όλα αυτό μπορεί να μην το έχουμε μετρήσει καλά, αλλά το έχουμε ζήσει όλοι. Σε όλες τις επαρχιακές πόλεις ζήσαμε ένα φαινόμενο θαλομύχλης, το οποίο δεν το ξέραμε. Είμαι σίγουρος ότι το είδατε πάρα πολύ και στα Γιάννα, το είδαμε λίγο πέρσι. Εγώ το είχα ζήσει επειδή ζούσα στην Καρδίτσα χρόνια, ξαφνικά άλλαξε το τοπίο. Και επίσης δεν είναι μόνο εξωτερικός χώρος, αλλά αφορά και την ποιότητα του αέρα μέσα στο σπίτι. Επομένως, το να καίω ένα τζάκι με οτιδήποτε, κυριολεκτικά, δηλαδή χωρίς να προσέχω αν είναι ξύλο καλής ποιότητας ή το τζάκι που δεν είναι ανοιχτό, όλα αυτά σε μέσο μακροπρόθεσμο διάστημα θα έχουν επιπτώσεις. Να πω όμως το εξής, έχουν και οξύες επιπτώσεις. Στους ασθενείς που έχουν χρόνια νοσήματα, όπως η ΧΑΠ που λέμε σήμερα, ή το βροχικό άσθημα ή το άσθημα, σε αυτούς τους ασθενείς μπορεί να έχει και οξύες επιπτώσεις και να βρούμε παροξύνσεις αυτών των νοσημάτων, όχι για άλλο λόγο, όχι λόγω υιογενών λοιμόξεων, όχι λόγω μικροβιακών λοιμόξεων, όχι από τα αλλεργιογόνα που επηρεάζουν το άσθημα, για παράδειγμα την άνοιξη και το φθινόπωρο, αλλά κυριολεκτικά από την καύση διαφόρων ουσιών μέσα στο σπίτι για θέρμανση. Αυτό είναι κάτι το οποίο ελπίζω ότι θα αναστραφεί, γιατί αυτό πραγματικά για το αναπνευστικό και λιγότερο και για το καρδιαγγειακό, αλλά κυρίως για το αναπνευστικό, είναι βλαπτικό στην καθημερινότητά μας. Επειδή είπατε ότι όσοι επιτοπλίστων στην χώρα μας, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι καπνιστές, το 90-95% αναφέρεται. Όλοι οι καπνιστές θα αναπτύξουν κάποια στιγμή στη ζωή τους χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουν αυτό το γενετικό ενδεχομένως υπόβαθρο που είπατε λίγο νωρίτερα, ή να υπάρξουν και άλλοι ενδεχομένως παράγοντες εξωγενείς για να έχουμε τελικά την εμφάνιση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας? Θα είμαι εντελώς τιμίος αυτό. Περίπου 4 στους 5 δεν θα αναπτύξουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια από αυτούς που καπνίζουν, που έχουν μια ικανή καπνισματική συνήθεια. Θα σας πω σε ένα λεπτό πόσο είναι αυτό. 1 στους 5 θα αναπτύξει ΧΑΠ, αλλά και οι υπόλοιποι 4 στους 5 δεν είναι άμεροι των υπολείπων βλαπτικών επιδράσεων του τσιγάρου, οι οποίες είναι επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό, κακοήθειες και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που ξέρουμε. Επομένως, 1 στους 5, πόσο πρέπει να καπνίσει, γιατί ξέρετε αυτό το ρωτάνε καμιά φορά, αλλά δεν αθώνουμε και τους άλλους, πρέπει να καπνίσει αυτό που λέμε εμείς τουλάχιστον 10 πακέτα έτη. Τι είναι τα 10 πακέτα έτη? Είναι ένα πακέτο την ημέρα των 20 τσιγάρων, μην κλέψετε, ένα πακέτο των 20 τσιγάρων επί 10 χρόνια. Αυτό είναι τα 10 πακέτα έτη. Άμα το έχεις καπνίσει αυτό και περάσουν και λίγο τα χρόνια, έχεις πιθανότητα να αναπτύξεις χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Συνήθως χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη καπνισματική συνήθεια, και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η συνήθεια, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχεις να αναπτύξεις. Να σας πω και κάτι, επειδή το ρωτήσατε σωστά. Κάποιοι λένε, ξέρω κι εγώ ένα παππού στο χωριό που είναι 90 χρονών και καπνίζει ακόμα και δεν τρέχει και τίποτα και ανεβαίνει ούτε και την κορυφή. Ούτε καρκίνο, ούτε τίποτα, τίποτα. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ευλογημένοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι πρέπει να πάρουμε τα ρίσκα μας. Καταλαβαίνετε, δηλαδή να σας το πω με απλά λόγια. Μπορεί να τρέχω με 200 χιλιόμετρα στην Εγνατία πάρα πολλές φορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κινδυνεύω. Σίγουρα. Και αν συμβεί οτιδήποτε, έφταιγα εγώ που έτρεχα. Με αυτή την έννοια το λέω. Άρα είναι όταν μαζέψω καπνισματική συνείδηση, και να σας πω κι άλλο ένα πραγματάκι, γιατί μου το ρωτούσαν και οι φοιτητές μας προχθές αυτό. Διαγνώσκουμε τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια στα 70 και ο ασθενής μας σταμάτησε στα 60 ή στα 50 να καπνίζει. Και κάνουμε τη διάγνωση στα 70. Ο πνεύμονας ο ίδιος γερνάει. Οπότε αν προλάβω εγώ και κάνω τη ζημιά μου,
Από εκεί και μετά μπορώ να διαγνώσω την νόσο μερικά χρόνια αργότερα που θα αρχίσω να έχω συμπτώματα. Επομένως, άμα μαζέψω αυτή την καπνισματική συνήθεια, πρέπει να αρχίσω να σκέφτομαι να ξεφορτωθώ το τσιγάρο. Άρα στις ευπαθείς, στις ομάδες υψηλού κινδύνου, είναι αποκλειστικά και μόνο οι καπνιστές, έτσι, γιατί συνηθίζουμε να μιλάμε για ομάδες υψηλού κινδύνου. Για τη χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια. Κληρονομικότητα υπάρχει, δηλαδή κάποιος που έχει στο συγγενικό του περιβάλλον χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια εν δυνάμει, ακριβώς επειδή είπατε και γενετικό υπόβαθρο, μπορεί να αναπτύξει. Με εξαίρεση την έλλειψη α1 τρυψίνης που είπαμε και κάποια άλλα σαφείς γενετικές προδιαθέσεις, να το πω έτσι, συνήθως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια δεν κληρονομείται. Υπάρχει βέβαια στις οικογένειες. Mm-hmm. Δεν είναι γενετικό νόσημα με την κλασική του όρου έννοια, δηλαδή το έχει ένας γονέας από λίγο, το έχει άλλος γονέας από λίγο, το μαζεύουν τα παιδιά και αποκτούν το γενετικό νόσημα. Παρά τα αυτά υπάρχει γενετική προδιάθεση. Για να έχουμε τη διάγνωση της ΧΑΠ χρειαζόμαστε τρία πράγματα. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα είναι το να έχω εκτεθεί. Προσέξτε, δεν θα σας πω τη γενετική προδιάθεση. Το ένα είναι το να έχω εκτεθεί στο κάπνισμα ή σε οτιδήποτε άλλο βλαπτικό. Το δεύτερο είναι να έχω συμπτώματα, τα πούμε σε ένα λεπτό. Και το τρίτο είναι να κάνω και μια εξέταση που λέγεται σπυρομέτρηση. Mm-hmm. Με αυτά τα τρία διαγιγνώσκω την νόσο. Για να εκδηλώσω την νόσο πρέπει να έχω και κάποια γενετική προδιάθεση από πριν, γιατί δεν θα την αποκτήσουν όλοι. Μειώνεται χρόνο με το χρόνο ενδεχομένως ο μέσος όρος ηλικίας εμφάνισης της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Κάποτε λέγαμε ότι είναι νόσος της μέσης και μεγάλης ηλικίας. Πριν από καμιά 20 χρόνια είπαμε ότι πρέπει όλοι οι ασθενείς, όλοι οι καπνιστές άνω των 40 ετών που έχουν συμπτώματα να κάνουν σπυρομέτρηση, να πάνε στον πνευμονολόγο τους ή να επισκεφτούν τον πνευμονολόγο να κάνουν μια σπυρομέτρηση. Τώρα το 40 έγινε 35. Σκεφτείτε ότι σας είπα 10 πακέτα έτη. Άμα ξεκινήσει να καπνίσει τα 18. Και καπνίσεις ένα πακέτο τη μέρα στα 28, στα 30, έχεις πιθανότητα να εμφανίσεις χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια. Επομένως, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα συμπτώματα. Έτσι. Και πόσο ενδεχομένως θα πρέπει να επιμένουν ώστε να μην τα αμελήσουμε, κύριε Κωστίκα. Δηλαδή, να έρθουμε έγκαιρα, γιατί δεν ξέρω τελικά κατά πόσον φτάνουν έγκαιρα ή όχι οι ασθενείς με χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια στους ειδικούς για να αντιμετωπίσουν, να θεραπευτούν. Έτσι. Κοιτάξτε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί το πιο σημαντικό πράγμα ίσως είναι να διαγνώσω τη συγκεκριμένη νόσο νωρίς. Γιατί όσο πιο νωρίς τη διαγνώσω και όσο πιο νωρίς παρέμβω, και θα πούμε τις παρεμβάσεις σε λίγο, αλλά όσο πιο νωρίς παρέμβω, τόσο καλύτερα θα πάει ο ασθενής. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει τσιγαρόβηχα να μην απαλλαγεί. Άρα το πιο συχνό σύμπτωμα είναι ο χρόνιος παραγωγικός βήχας. Τι εννοώ με αυτό? Έχω βήχα και φλέματα, έχω βήχα και απόχρεμση. Εάν μου συμβαίνει αυτό και είμαι καπνιστής και έχω καπνίσει αυτά τα 10 πακέτα έτη, πρέπει να πάω και να κάνω μια σπυρομέτρηση. Η συχνότητα πώς καθορίζεται? Η συχνότητα καθορίζεται, λοιπόν, αυτό που λέμε εμείς χρόνια βρονχίτιδα. Δηλαδή το να με πιάνει μια φορά την εβδομάδα που λέει ο λόγος είναι ένα δείγμα? Όχι. Συνήθως λέμε ότι ένας ασθενής μας έχει χρόνια βρονχίτιδα όταν έχει βήχα τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, άρα όχι μία, τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας τουλάχιστον για 3 μήνες, τουλάχιστον για 2 χρόνια. Μάλιστα. Άρα πρακτικά όλοι οι άνθρωποι που έχουν τσιγαρό, που είναι καπνιστές και έχουν τσιγαρόβηχα για 2 χρόνια το χειμώνα, το Νοέμβρη μέχρι το Φλεβάρι ή μέχρι το Μάρτι, αυτοί οι άνθρωποι πιθανότατα θα εμφανίσουν κάποια στιγμή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Ο βήχας είναι το πιο συχνό και το πιο ενοχλητικό σύμπτωμα, αλλά αν θέλετε το πιο δύσκολο σύμπτωμα είναι η δύσπνοια, η δυσκολία στην αναπνοή. Mm-hmm. Και η δύσπνοια στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι και στην ηρεμία στα πολύ προχωρημένα στάδια της νόσου, αλλά και στην προσπάθεια. Δηλαδή όταν βγω να περπατήσω ή όταν ανεβώ τις σκάλες ή όταν ανεβώ μια ανηφόρα. Και ξέρετε, η χαρακτηριστικότερη κίνηση των ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι ότι σταματάνε να περπατάνε. Mm-hmm. Σου λέει, δεν μπορώ να ανέβω τις σκάλες, θα πάρω το ασανσέρ. Δεν μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ με τα πόδια, θα πάρω το μηχανάκι ή θα μπω στο αυτοκίνητο. Δεν μπορώ τελικά να πάω στο μανάβι που είναι απέναντι από το σπίτι μου, θα του ζητήσω να μου φέρει τα πράγματα στο σπίτι. Και τελικά έχω μία νόσο η οποία είναι νόσος του καναπέ και του τηλεκοντρόλ. Mm-hmm. Οπότε κάνω το απολύτως απαραίτητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στο τέλος να χάνω μυϊκή μάζα και ουσιαστικά να μην μπορώ να αντεπεξέλθω στην καθημερινότητά μου. Επομένως, βήχας, παραγωγή πτυελών, φλέματα και η δύσπνοια είναι τα βασικά συμπτώματα της νόσου. Προσέξτε, όταν κάποιος έχει δύσπνοια, συνήθως δεν έχει ήπια χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Συνήθως η νόσος είναι πιο προχωρημένη. Μάλιστα.
Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν αυτά τα τρία βασικά συμπτώματα και κάποιος έρθει σε εσάς και διαγνωστεί, έχετε πλέον στη φαρέτρα σας ούτως ή άλλως όλα εκείνα τα όπλα για να μπορέσετε να βάλετε την διάγνωση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Πριν πάμε στην αντιμετώπιση, πρόληψη μπορούμε να κάνουμε πέρα από τη διακοπή του καπνίσματος που σίγουρα θα μου πείτε. Κοιτάξτε, η βασική πρόληψη της νόσου είναι η διακοπή του καπνίσματος. Αλλά να σας πω και το εξής. Θα πρέπει να διακόψουμε το καπνίσμα νωρίς προτού εμφανιστεί η νόσος. Γιατί αν το διακόψω αφού εμφανιστεί η νόσος, πλέον δεν κάνω πρόληψη της νόσου, κάνω πρόληψη για παράδειγμα παροξύνσεων. Δηλαδή λοιμόξεων που με πάνε στο νοσοκομείο. Αν κόψω το καπνίσμα, πάλι καλό κάνω και δεν χάνω αναπνευστική λειτουργία, αλλά ήδη έχω την νόσο. Μάλιστα. Άρα η βασική πρόληψη είναι το ότι θα πρέπει να διακόψει το κάπνισμα. Mm-hmm. Τώρα να σου πω το εξής. Η μεσογειακή δίαιτα, φρούτα, λαχανικά κτλ. Καλά είναι, βοηθάνε, αλλά άμα καπνίζεις δεν βοηθάνε. Να ασκείσαι, ναι, να ασκείσαι, αλλά άμα καπνίζεις δεν βοηθάει. Δηλαδή τους πνεύμονες θα τους χαλάσεις, μπορεί να έχεις πολύ καλή φυσική κατάσταση, μια χαρά, περπατάμε, τρέχουμε, κάνουμε, δείχνουμε, κάποια στιγμή θα σε προδώσουν οι πνεύμονες. Άρα η ουσιαστική πρόληψη είναι η διακόπη του καπνίσματος. Βοηθάει όμως η άσκηση, επειδή είπατε νωρίτερα ότι κάποιοι ασθενείς με δύσπνοια θα επαναπαυθούν, θα κάτσουν στον καναπέ τους. Θα πρέπει να το προσπαθήσουν και βελτιώνεται ενδεχομένως, αν θέλετε, χρόνο με το χρόνο και με βάση και με τη δική σας τη βοήθεια, είτε με διάφορα θεραπευτικά σκευάσματα, μπορεί να βελτιωθεί η αναπνοή σε αυτούς τους ασθενείς. Κοιτάξτε, η ΧΑΠ έχει ένα κακό. Ό,τι χάσεις από αναπνευστική λειτουργία, σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν το παίρνεις πίσω. Άρα είναι μόνιμη βλάβη των πνευμόνων και των αεραγωγών και ουσιαστικά η ροή του αέρα μέσα στους πνεύμονες είναι πάντοτε μειωμένη. Αυτό είναι ο ορισμός της νόσου. Όμως, σήμερα έχουμε πάρα πολύ καλές φαρμακευτικές θεραπείες, φάρμακα εισπνεώμενα τα οποία κρατάνε και ολόκληρη τη μέρα, πολύ καλά φάρμακα και μαζί με αυτά η άσκηση είναι, το τρίπτυχο ουσιαστικά τι είναι, διακόπτω το κάπνισμα, παίρνω τα φάρμακα και εμβολιάζομαι και ασκούμε. Επομένως πρέπει αν κάποιος αθληθεί, τώρα δεν χρειάζεται γιατί μιλάμε για μια νόσο των μέσων και μεγάλων ηλικιών. Αερόβια άσκηση, περπάτημα καθημερινό ή τουλάχιστον 3 φορές τη βδομάδα. Αν κάποιος θέλει να πάει και στο γυμναστήριο και να κάνει διάδρομο, να το κάνει, αλλά δεν χρειάζεται. Χρειάζεται αερόβια άσκηση για να κρατήσουμε σε καλή φυσική κατάσταση τον ασθενή μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και μιλάμε για θεραπευτική αντιμετώπιση και φαρμακευτική αντιμετώπιση εφόρου. Ναι. Ζωής, κύριε Κωστίκα. Κοιτάξτε να δείτε, η θεραπεία, πρώτα απ' όλα η χρόνια εμφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μια μόνιμη βλάβη των αεραγωγών και κατά κανόνα εξελίσσεται, ειδικά όσο καπνίζω χειροτερεύω. Mm-hmm. Άρα η θεραπεία της είναι μακροχρόνια, είναι καθημερινή, δηλαδή δεν έχει να κάνει με το ότι θα τα πάρω 2 εβδομάδες να είμαι λίγο καλύτερα, θα τα κόψω. Η θεραπεία είναι καθημερινή και αφορά τους ασθενείς για όλη τη διάρκεια του χρόνου, χειμώνα-καλοκαίρι. Οι ασθενείς μας, για να είμαστε τιμοί, καμιά φορά το καλοκαίρι κόβουν τα φάρμακα γιατί να είμαι καλύτερα και ο καιρός είναι καλός, δεν βαριέσαι. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι σωστό. Για τα φάρμακα μας, πέρα από το ότι βελτιώνουν την αναπνευστική λειτουργία, προλαβαίνουν και παροξύνσεις. Προλαβαίνουν δηλαδή εισαγωγές στο νοσοκομείο, το να πάρω αντιβιωτικά ή να πάρω κορτιζόνη από το στόμα, γιατί όλα αυτά τα επεισόδια επιδεινώνουν τους ασθενείς μας. Αυτά τα φάρμακα μας λοιπόν είναι πολύ καλά, υπό τον όρο τα παίρνουμε κάθε μέρα. Άμα δεν τα παίρνουμε κάθε μέρα, από εκεί και μετά η αποτελεσματικότητά τους είναι άλλοτε άλλη, ανάλογα με το τι κάνω. Και αλλαγή του τρόπου ζωής ουσιαστικά. Ακριβώς. Έτσι, είναι κάτι με το οποίο θα μάθεις να ζεις από ένα σημείο και μετά. Και φαντάζομαι ότι αυτά τα φάρμακα τα οποία έχετε στη διάθεσή σας μπορούν να βελτιώσουν εφόσον όλα γίνουν σωστά και όπως πρέπει να γίνουν σωστά, ώστε να υπάρχει και μια ποιότητα ζωής σε αυτούς τους ασθενείς που είναι ένα μεγάλο ζητούμενο σήμερα. Ακριβώς. Κοιτάξτε, το ζητούμενο σήμερα στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, γιατί καλώς ή κακώς κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα πάρουμε πίσω. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τους πνεύμονες και να τους κάνουμε όπως κάποιος που ήταν 20 χρονών στα 70 του. Μπορούμε όμως να τους βελτιώσουμε την ικανότητα για άσκηση, δηλαδή το περπάτημα, να βελτιώσουμε τα συμπτώματα, κυρίως τη δύσπνοια, και να βελτιώσουμε και την ποιότητα ζωής των ασθενών, την καθημερινότητά τους. Και μαζί με αυτό να προλάβουμε και παροξύνσεις, αυτό που είπα πριν. Όλα αυτά, σε πολύ καλή συνεργασία με τον πνευμονολόγο, μπορούν να γίνουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ξέρετε, μέχρι πριν από 15 χρόνια περίπου ήμασταν απεσιόδοξοι για τη ΧΑΠ. Λέγαμε, μάλιστα, είχε πει κάποιος κάποτε, τι να κάνουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, εκεί φτάναμε. Σήμερα είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι. Γιατί έχουμε πολύ καλά φάρμακα και έχουμε καταλάβει την νόσο καλύτερα. Επομένως, είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Λοιπόν, αυτό που θα πω είναι ότι δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι θα πρέπει για να διαγνώσουμε αυτή την νόσο οι ασθενείς μας να κάνουν μια εξέταση η οποία λέγεται σπυρομέτρηση. Mm-hmm. Αυτή η εξέταση πλέον είναι πάρα πολύ απλή.
μπορεί να την κάνουν, δεν απαραίτητο να έρθουν σε εμάς στο Πανεπιστημιακό. Υπάρχουν στην πόλη πάρα πολύ καλοί πνευμονολόγοι. Μάλιστα, έχω εντυπωσιαστεί από το επίπεδο των ιδιωτών πνευμονολόγων στα Γιάννενα. Είναι και με πολύ πλούσια δράση στο κομμάτι της ενημέρωσης του έτσι, κόσμου. Ακριβώς. Είναι η αλήθεια. Οπότε υπάρχουν πάρα πολύ καλοί γιατροί και υπάρχει δυνατότητα για, από όλους αυτούς τους συναδέλφους να κάνουν μια σπυρομέτρηση στο ιατρείο τους. Μπορούν να κάνουν μια σπυρομέτρηση που λέει ο λόγος, μπορεί να την κάνουμε και εδώ. Υπάρχουν φορητά σπυρόμετρα, υπάρχει δυνατότητα. Mm-hmm. Αυτή την εξέταση δεν πρέπει να τη χάσει κανένας ασθενής με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε διάγνωση της νόσου χωρίς αυτή. Μάλιστα, στο καινούριο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, για να συνταγογραφείς φάρμακα για τη ΧΑΠ, πρέπει να βάλεις τιμές σπυρομέτρησης μέσα. Το έχει κάνει λίγο πιο δύσκολο, αλλά είναι το σωστό. Γιατί πρέπει να ταξινομούμε σωστά τον ασθενή μας και τα συμπτώματά του και τις σπυρομετρικές του τιμές. Μάλιστα. Σε αυτούς τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι αυτοί που θα λέγαμε εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες. Ακριβώς. Κάτι που σημαίνει αυτή την περίοδο, επειδή διανύουμε και την περίοδο αυτή του εμβολιασμού από την γρήπη, οπότε θα πρέπει, είναι από αυτούς που θα πρέπει να εμβολιαστούν για να μειώσουν για να θωρακιστούν ουσιαστικά από την γρήπη που μπορεί να χειροτερεύσει την κατάστασή τους. Ταυτόχρονα όμως συστήνεται τα τελευταία χρόνια και ο εμβολιασμός και από με τον πνευμονιόκοκο, κύριε Κωστίκα. Ένα άλλο κομμάτι βέβαια, αλλά όλα αυτά θωρακίζουν τους ασθενείς και με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Ακριβώς. Κοιτάξτε, θα πω κάτι το οποίο θα ακουστεί δογματικό, αλλά δεν πρέπει κανένας ασθενής με χρόνιο νόσημα του αναπνευστικού να μην κάνει αντιγρυπτικό εμβόλιο αυτή την εποχή. Και κανένας ασθενής με χρόνιο νόσημα του αναπνευστικού, με ελάχιστες εξαιρέσεις, να μην κάνει αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο. Μάλιστα, υπάρχουν δύο τέτοια εμβόλια. Οι περισσότεροι χρόνιοι ασθενείς πρέπει να κάνουν και τα δύο. Υπάρχει ο τρόπος που θα γίνει, δεν θα τον αναλύσουμε σήμερα. Ο γιατρός μας, είτε ο οικογενειακός, είτε ο πνευμονολόγος, μπορεί να μας πει ακριβώς πότε θα κάνουμε τα εμβόλια. Πάντως, αυτή την εποχή είναι η καλύτερη στιγμή για να θυμίσουμε σε όλους αυτούς τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα ότι πρέπει να κάνουν και τα δύο εμβόλια. Το εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου είναι είτε μία φορά, είτε εν πάση περιπτώσει χρειάζεται το δεύτερο, χρειάζεται και μία επανάληψη την πενταετία. Παρά τα αυτά, πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Να πω και κάτι. Κάποιοι άνθρωποι λένε δύο πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά κανένα από τα δύο. Έκανα εμβόλιο και μετά αρρώστησα. Ναι, το εμβόλιο μπορεί πολύ σπάνια να κάνει μια ήπια γρυπώδη συνδρομή. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι παθαίνεις γρήπη. Δηλαδή, μπορεί για λίγο να κάνεις 10-1-2 μέρες, μου πονάει όμως επειδή με τρύπησαν. Εν πάση περιπτώσει, το εμβόλιο έχει ελάχιστες έως καθόλου παρενέργειες. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι έκανα εμβόλιο και μετά αρρώστησα. Ναι. Μπερδεύουμε την ίωση ακριβώς, με τη γρήπη. Γιατί υπάρχουν πολύ συχνότεροι ιοί του κοινού κρυολογήματος. Πολλοί, οι οποίοι δεν καλύπτουν το αντιγρυπτικό. Για ποιο λόγο κάνουμε αντιγρυπτικό? Γιατί είναι η πιο σοβαρή ιογενής λίμωξη, η οποία κάνει και πνευμονίες και οδηγεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ειδικά σε αυτούς τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, ούτε να το σκεφτόμαστε. Επίσης, να πω και κάτι, και όλες οι ευπαθείς ομάδες. Ακούγεται πάλι δογματικό, αλλά είναι κρίμα να λέμε είχαμε θανάτους από τη γρήπη. Είχαμε νοσηλεία στην εντατική από τη γρήπη. Α, 9 στους 10 δεν εμβολιάστηκαν. Το 2019 είναι κρίμα σε μια χώρα που κοστίζει το εμβόλιο 7 ευρώ στην τελική και το δίνει και δωρεάν το κράτος, έτσι στους περισσότερους. Το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Κωστίκα, είναι το εξής. Σε ό,τι αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αυτά τα σκευάσματα που έχετε σήμερα στη διάθεσή σας μπορούν να συνυπάρξουν με άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα συνοδών προβλημάτων ή άλλων προβλημάτων, όπως είναι τα καρδιαγγειακά ή οτιδήποτε άλλο? Κοιτάξτε, έχουμε ένα. Δυστυχώς δεν μιλάμε μεταξύ μας οι γιατροί των ειδικοτήτων πάρα πολύ καλά. Οπότε οι δικές μας οδηγίες λένε ότι αν έχεις και συνυπάρχουν καρδιολογικό νόσημα, μπορείς να πάρεις τα φάρμακα για να αντιμετωπιστεί πολύ καλά και εκείνο. Τα περισσότερα εισπνεώμενα φάρμακα είναι ασφαλή. Τα βροχοδιασταλτικά μακράς δράσης που είναι η βάση της θεραπείας της ΧΑΠ έχουν μια μικρή πιθανότητα να κάνουν αρρυθμίες και να αυξήσουν ένα μικρό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Δεν υπάρχει κανένα φάρμακο χωρίς παρενέργειες. Τα εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή, εισπνεώμενη κορτιζόνη σε πολύ μεγάλη χρήση για μεγάλα διαστήματα σε ψηλές δόσεις μπορεί να έχει τις παρενέργειες της κορτιζόνης, δηλαδή μπορεί να κάνει οστεοπόρωση, μπορεί να κάνει διαβήτη. Κάνουμε, αυτά τα ξέρουμε. Αυξάνει τον κίνδυνο να κάνω πνευμονίες γιατί αυξάνω τις λοιμώξεις τοπικά. Όμως σε γενικές γραμμές αυτά τα φάρμακα είναι ασφαλή για τη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών. Και στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών επίσης
μπορούν να συγχορηγηθούν με τα υπόλοιπα φάρμακα, εκεί που πρέπει να κάνουμε ένα διάλογο μερικές φορές, δεν έχει να κάνει ούτε με διαβήτη, ούτε με υπέρταση, κυρίως ελάχιστα πράγματα για την υπέρταση, καμιά φορά με τον καρδιολόγο σε θέματα αριθμίας. Εκεί πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση, εμείς με τους καρδιολόγους, να σας πω και κάτι. Δεν είναι απλή η ιατρική σε μεγάλες ηλικίες όπου ο ασθενής έχει πολλαπλά νοσήματα. Εκεί πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας και να βρίσκουμε τη λύση. Σε γενικές γραμμές η απάντηση είναι αυτά τα σκευάσματα είναι ασφαλή. Από την άλλη μεριά όμως, πάντοτε πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των γιατρών και επίσης και συνεργασία πολύ καλή και με τον ασθενή. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στην κουβέντα μας. Και μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, η εκπομπή στο μικροσκόπιο και πάλι κοντά σας, καλεσμένος μου απόψε στο στούντιο του Ήπειρου στη Βιέννα, ο αναπληρωτής καθηγητής πνευμονολογίας και διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ο κ. Κωνσταντίνος Κωστίκας. Αφορμή της απόψινής μας συζήτησης, σημερινή Παγκόσμια ημέρα χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, μία νόσος κυρίως των καπνιστών σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την χώρα μας, όπως μας εξηγούσε νωρίτερα ο κύριος Κωστίκας. Και θέλω, κύριε Κωστίκα, να ξεκινήσουμε αυτό το μέρος της εκπομπής, επειδή μιλάμε για καπνιστές και επειδή εσείς οι γιατροί συνηθίζετε να λέτε κόψτε το τσιγάρο, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κάποιοι λένε ότι είναι εγκεφαλικό, ακόμη όμως και αυτοί που δεν έχουν καταφέρει αυτό το εγκεφαλικό να το κάνουν πράξη και να πούν σταματάω, ίσως χρειάζονται μία βοήθεια. Και υπάρχουν βοήθειες σήμερα για να κόψει κανείς το τσιγάρο, όσο δύσκολο και αν είναι, έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βούληση χρειάζεται, απόφαση. Να σας το πω διαφορετικά. Έχουμε αποφασίσει ότι το κάπνισμα είναι νόσος. Και είναι επίσημα νόσος κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και χαρακτηρίζεται ως εξάρτηση από την νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι από τα χειρότερα εξαρτησιογόνα φάρμακα που έχουμε, επομένως δεν κατηγορούμε κανέναν επειδή καπνίζει. Θα ήταν καλό να μην έχει αποφασίσει κανένας να καπνίσει, αλλά από την ώρα που ξεκινάς τα πράγματα γίνονται όλο ένα και πιο δύσκολα. Ξέρετε, είναι, σε πολλά πράγματα στην ιατρική λέμε ότι είναι καλύτερο να μην το ξεκινήσει. Άμα το ξεκινήσει μετά. Επομένως, δεν κατηγορούμε τους καπνιστές. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ένα από τα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε, και αυτή τη στιγμή δεν το κάνουμε στην κλινική, αλλά λέμε να το κάνουμε από την 1η Ιανουαρίου, είναι ότι θα κάνουμε ιατρείο διακοπής καπνίσματος. Υπήρχε παλιότερα στην κλινική μας, είχε ατονίσει, θα ξεκινήσουμε πάλι από το μηδέν να κάνουμε ιατρείο διακοπής καπνίσματος. Αυτό είναι ο πιο επαγγελματικός, αν θέλετε, τρόπος για να προσεγγίσει κανείς την απεξάρτηση από την νικοτίνη. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνει στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος του Πανεπιστημιακού. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι εκπαιδευμένοι στη διακοπή καπνίσματος. Καλύτερα να το κάνει κανείς επαγγελματικά, διότι έχει πολλαπλάσιες πιθανότητες να διακόψει το κάπνισμα. Να πω κάτι που έλεγα πάντα και το οποίο ισχύει. Αν αποφασίσει κάποιος στη μέση του δρόμου να πετάξει το τσιγάρο και να μην ξανακαπνίσει, είναι ο καλύτερος τρόπος. Αυτό όμως το καταφέρνει ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό των καπνιστών. Εάν πάει, αλλά προσέξτε, με βούληση, όπως το είπατε, και πάει σε ένα ειδικό ιατρείο με επαγγελματίες υγείας οι οποίοι ξέρουν το πώς θα προσεγγίσουν αυτή την εξάρτηση, πώς θα μιλήσουν με τον καπνιστή, πώς θα του δώσουν τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει και πώς θα μπορέσει σταδιακά αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα να το διακόψει, αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος. Υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα σήμερα, υπάρχουν φάρμακα και από το στόμα, υπάρχουν και υποκατάστατα νικοτίνη σε πολλαπλές μορφές, δηλαδή τσίχλες, σπρέι νικοτίνης, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να υποκαταστήσεις αυτό, την ανάγκη για κάπνισμα. Από την άλλη μεριά, δεν είναι φάρμακα φαρμακείου, αν θέλετε, χωρίς καμία διάθεση να πω κάτι για τους φαρμακοποιούς, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο επαγγελματικά. Mm-hmm. Εκτός αν ο φαρμακοποιός είναι εκπαιδευμένος να δώσει και αυτός δύο συμβουλές για το πώς θα μπορέσει κάποιος να βοηθηθεί να απεξαρτηθεί. Και να πω και το εξής. Η διακοπή του καπνίσματος, έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ, είναι το πιο απλό πράγμα, το έχω κόψει εκατομμύρια φορές. Άρα το έχω ξαναγγίσει. Ακριβώς. Άλλα τόσα εκατομμύρια. Επομένως, το βασικότερο δεν είναι να πεις ότι θα το πετάξω σήμερα. Το βασικότερο είναι να πεις ότι και μετά από ένα χρόνο δεν θα καπνίζω. Γιατί τότε είσαι πρώην καπνιστής. Γιατί μέσα στον χρόνο έχεις μεγάλη πιθανότητα να ξανακαπνίσεις. Μάλιστα. Και όχι μόνο στον χρόνο, και αργότερα ενδεχομένως. Αλλά μειώνεται ενδεχομένως ο κίνδυνος να το ξεκινήσεις πάλι συστηματικά. Ενδεχομένως θα κάνεις ένα έτσι κατά καιρούς για την ευχαρίστηση. Γιατί για τους καπνιστές είναι ευχαρίστηση. Καλός ή κακός είναι ευχαρίστηση το τσιγάρο. Η αλήθεια όμως είναι ότι για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, κυρίως στις νέες γενιές, στα νέα παιδιά, χρειάζεται ενημέρωση από το σχολείο. Ναι. Και σε αυτό απέχουμε πάρα πολύ, είναι αλήθεια, κύριε Κωστίκα. Εμείς προσπαθούμε ως χώρο όλα αυτά τα χρόνια να πείσουμε τους Έλληνες να μην καπνίζουν.
υπό την απειλή πάντα του αντικαπνιστικού νόμου, πράγμα το οποίο δεν έχει πετύχει μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αν θα πετύχει αυτή τη φορά, αλλά θεωρείται ως ένας τρόπος για να μπορέσεις να μειώσεις το τσιγάρο στο γενικό πληθυσμό. Δεν νομίζω όμως ότι μπορεί να αποδώσει αυτό. Κοιτάξτε, είναι το εντός εισαγωγικών πρόβλημα είναι σε πολλαπλά επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, δεν έχουμε αρκετή ενημέρωση στο σχολείο, όμως στα σχολιά μας δεν έχουμε και ενημέρωση και για άλλα πράγματα. Δεν έχουμε διαπαιδαγώγηση, έχουμε λίγο κλασικούς τρόπους εκπαίδευσης, να το πω έτσι. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι και πρέπει να βάλουμε το τσιγάρο στη συζήτηση. Η εφαρμογή του αντικαπνισματικού νόμου είναι κάτι το οποίο μάλλον πρέπει να γίνει. Ξέρετε, έχει οριμάσει σιγά σιγά και στον Έλληνα και παντού. Αισθανόμαστε αρκετά άσχημα εμείς ως Έλληνες να πηγαίνουμε στο εξωτερικό και να βλέπουμε την εφαρμογή του αντικαπνισματικού, των αντικαπνισματικών νόμων εκεί σχεδόν σε καθολικό επίπεδο. Και να τον εφαρμόζουμε κιόλας υποχρεωτικά. Να τον εφαρμόζουμε απολύτως. Διότι απόλυτα, δεν τον... κάτι που δεν κάνουμε στη χώρα μας. Να σας πω απλά πράγματα. Να βγαίνεις έξω από το ξενοδοχείο των 50 ορόφων στις Ηνωμένες Πολιτείες και να καπνίζεις στο δρόμο, να μην καπνίζεις μέσα στο ξενοδοχείο καθόλου, αλλά στην Ελλάδα δεν μπορώ να το αποχωριστώ. Να σας πω κάτι, υπάρχουν μερικοί μύθοι. Ο ένας μύθος είναι οι επαγγελματίες οι οποίοι λένε ότι άμα απαγορεύσει το κάπνισμα θα κλείσει το μαγαζί μου εμένα γιατί ο διπλανός θα το αφήνει. Αυτό είναι σωστό γιατί δεν εφαρμόζεται καθολικά ο νόμος. Σε όλες τις χώρες που εφαρμόστηκε, όταν μετρήσαμε τα έσοδα των μαγαζιών, δηλαδή και αυτά τα δεδομένα που θα σας πω είναι η Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πέσανε τα έσοδα κανενός επαγγελματία με χώρο εστίασης ή με χώρο διασκέδασης, υπό τον όρο ότι εφαρμόζεται καθολικά ο αντικαπνισματικός νόμος. Η αδικία του ότι ο ένας έχει τα σάκια, ο άλλος δεν έχει, είναι πρόβλημα. Από εκεί και μετά να σας πω και κάτι. Αυτό δεν αφορά μόνο την οικογένεια με τα παιδιά που δεν θα θέλαμε να τα καπνίσουν σε ένα κλειστό χώρο. Αφορά ο αντικαπνισματικός νόμος, αφορά κυρίως τους επαγγελματίες που εργάζονται σε αυτό το χώρο. Διότι φανταστείτε ότι αν πάμε για 2 ώρες για ένα φαγητό, βρε αδερφέ, μπορεί να πει κάποιος, καλά τώρα δεν έγινε κάτι. Σκεφτείτε όμως τον άνθρωπο που εργάζεται, σερβίρει, μαγειρεύει, παίζει μουσική σε αυτό το χώρο και ο οποίος εκτίθεται στο κάπνισμα όλων των υπολείπων. Γι' αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο καλύτερα και επίσης θα πρέπει να το σκεφτούμε στο επίπεδο του ότι δεν μπορεί χώρες τις οποίες λέμε ότι, εν πάση περιπτώσει, πώς είναι δυνατόν η Τουρκία να εφαρμόζει αντικαπνισματικό νόμο και εμείς όχι. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Δεν είναι κακό και είναι καλό για όλους μας. Μάλιστα. Πάντως, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια αλλαγή στον τρόπο καπνίσματος, κύριε Κωστίκα, που επίσης εδώ δεν ξέρουμε ακόμη τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν από το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Και σας ρωτώ γιατί είχαμε και θανάτους. Οπότε φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο τα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε να καταγράψουμε τις επιπτώσεις. Κοιτάξτε, φανταστείτε ότι για να καταλάβουμε το πόσο βλαπτικό είναι το κάπνισμα, περάσανε πάρα πολλές δεκαετίες. Βέβαια, τώρα η επιστήμη έχει γίνει λίγο πιο καλή στο να αναγνωρίσουμε σύγχρονες επιδημίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε στη δεκαετία του 1950 μετά από 250 χρόνια καπνίσματος για να πούμε, α, μάλλον σχετίζεται με καρκίνο του πνεύμονα, μάλλον κάνει και άλλα πράγματα. Το θέμα είναι ότι με το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν μπορεί κανένας να είναι αφοριστικός για το πόσο βλαπτικό είναι. Ενδέχεται να είναι λίγο λιγότερο βλαπτικό από το κανονικό τσιγάρο. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει. Από την άλλη μεριά, επειδή πρόκειται για διαφορετικά μείγματα τα οποία ουσιαστικά θερμαίνονται ή εν πάση περιπτώσει αναφλέγονται, ή εν πάση περιπτώσει παράγεται αυτό το άτμισμα, ο ατμός που παράγεται από τις διάφορες συσκευές, δεν μπορεί κανένας να είναι σίγουρος για την ασφάλεια του καθενός από αυτά. Υπάρχει μεγάλη μελέτη στο New England Journal of Medicine, που είναι το μεγαλύτερο περιοδικό στον πλανήτη, που λέει ότι αν το χρησιμοποιείς το ηλεκτρονικό τσιγάρο, μπορείς να διακόψεις πιο εύκολα το κάπνισμα, είναι πιο αποτελεσματικό. Και μάλιστα στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μεγάλη διαμάχη μεταξύ ειδικών. Κάποιοι λένε ναι, πρέπει να προτείνουμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο για να κόψουν το κάπνισμα. Κάποιοι άλλοι λένε όχι, αυξάνουμε την εξάρτηση στη νικοτίνη, γιατί κυρίως πάει στους νέους. Θα σας πω την προσωπική μου άποψη, η οποία είναι κάπου στη μέση. Εάν κάποιος μου πει ότι εγώ καπνίζω 2 πακέτα τη μέρα και θα πάρω ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο για να το χρησιμοποιήσω για 3 για 6 μήνες για να κόψω το κάπνισμα, αλλά μετά να εγκαταλείψω και αυτό, τότε το πιθανότερο είναι ότι θα συνενέσω. Δηλαδή, αν με πείσει εμένα ως επαγγελματία υγείας, το πιθανότερο είναι ότι θα πω κάντο. Διότι μάλλον είναι λιγότερο βλαπτικό και, εν πάση περιπτώσει, αυτό. Τώρα, το να δώσω σε κάποιον άφεση αρματιών και να του πω χρησιμοποίησε το για 10 χρόνια, σε αυτό δεν μπορώ να σας πω. Μάλλον θα είμαι ανεύθυνος να το πω.
Το δεύτερο πράγμα που θα σας πω είναι ότι αν κάποιος έχει χρόνιο νόσημα του αναπνευστικού, άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και άλλα χρόνια νοσήματα των αεραγωγών, είναι πολύ πιθανό ότι είναι βλαπτικό. Και έχουμε αρχίσει να έχουμε ενδείξεις γι' αυτό. Άρα και σε αυτούς τους ασθενείς δεν μπορούμε να πούμε κάντο, δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αυτό να εξατομικεύεται. Να σας πω και το εξής. Είναι ωραίο πράγμα το να λέμε ότι έχω κάτι λιγότερο βλαπτικό από το τσιγάρο. Απλά έχουμε την αίσθηση, και γι' αυτό το λόγο το FDA στην Αμερική, ο οργανισμός, ο αντίστοιχος του ΕΟΦ, να το πω έτσι, που αφορά και τρόφιμα, έχει την τάση να απαγορεύσει το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ειδικά για την αύξηση του κινδύνου έκθεσης των εφήβων και εθισμού των εφήβων στην νικοτίνη. Άρα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Μοιάζει να είναι λιγότερο βλαπτικό, δεν ξέρουμε τι κάνει μακροπρόθεσμα, και θα έλεγα ότι σαν μέσο διακοπής καπνίσματος να το συζητήσουμε για ένα πεπερασμένο διάστημα. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο λογική προσέγγιση πάνω στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Για τους θανάτους που είπατε, αφορούν κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, πιθανώς αγορά διαλυμάτων από πλανόδιους, όχι αυτά που πολλούνται και είναι λίγο πιο ελεγχόμενα. Απλά να πω και το εξής, δεν υπάρχει πολύ καλό καθεστώς ελέγχου του τι περιέχουν αυτά τα διάφορα διαλύματα. Επομένως, μέχρι να καταλάβουμε τι γίνεται, δεν θα έλεγα για παράδειγμα στις κόρες μου, δεν βαριέσαι, άμα είναι να καπνίσετε παιδιά, πάρτε κοινοκή, είναι ασφαλές. Στα παιδιά μου δεν θα το έλεγα, άρα δεν θα μπορέσω να το πω σε κανέναν αυτό. Και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ειδικά στη μακροχρόνια χρήση. Μάλιστα. Να πάμε στα της κλινικής, να δούμε και πώς πορεύεται η πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Είπατε ότι σκέφτεστε να επαναλειτουργήσετε ουσιαστικά το ειδικό ιατρείο διακοπής καπνίσματος από τις αρχές του επόμενου χρόνου. Γενικότερα, αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός, γιατί και πρόσφατα έχει ανακοινωθεί από τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων νέος εξοπλισμός που έρχεται, σίγουρα να διευκολύνει και τη δική σας τη δουλειά, αλλά να κάνει καλύτερη και την διάγνωση, την αντιμετώπιση των ασθενών ουσιαστικά που θέλουν τις υπηρεσίες της πνευμονολογικής κλινικής. Κοιτάξτε, η πνευμονολογική κλινική αυτή τη στιγμή, να ξεκινήσω από το εξής. Ήρθα και συνάντησα πολύ καλούς ανθρώπους, πολύ καλούς συναδέλφους, με πολύ καλή κατάρτιση, με επιστημονικά εξαιρετικούς. Νομίζω ότι μπήκαμε στη διαδικασία του να κάνουμε και λίγο πιο εντατικά μαθήματα στην κλινική, έτσι ώστε να εκπαιδευόμαστε και εμείς μεταξύ μας, να είμαστε όλο ένα και καλύτεροι. Αυτό θα το κάνουμε και με λίγο μεγαλύτερη εξωστρέφεια, δηλαδή σε λίγο. Αποκτούμε έναν εξοπλισμό για να μπορούμε να κάνουμε μαθήματα και διαδικτυακά, γιατί δεν έχουμε χώρο να καλέσουμε άλλους συναδέλφους απ' έξω, αλλά θα μπορούμε αυτά τα μαθήματα να τα έχουμε, αυτά που κάνουμε εμείς στην κλινική, που είναι βιβλιογραφική ενημέρωση, πρόσφατες οδηγίες για τα βασικά νοσήματα κλπ. Θα τα έχουμε διαθέσιμα και για τους συναδέλφους και της πόλης αλλά και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Με μια μικρή εγγραφή, όχι, δεν εννοώ οικονομικά, απλά για να μην μπαίνει όποιος θέλει. Οπότε, επαγγελματίες υγείας, δηλαδή συνάδελφοι πνευμονολόγοι, θα μπορούν να βλέπουν τα μαθήματά μας. Τώρα να πω το εξής. Στην κλινική είμαστε δύο πανεπιστημιακοί, εγώ και ο κύριος Κωνσταντινίδης. Έχουμε τρεις επιμελητές μόνιμους του ΕΣΥ, έχουμε και τρεις επικουρικούς γιατρούς. Έχουμε τώρα και τέσσερις ειδικευόμενους και ένα παρατασιακό ειδικευόμενο. Καλά και μια είσαστε. Γενική. Δεν είμαστε άσχημα. Να σας πω όμως το εξής. Σε σχέση με άλλες κλινικές, καλά μου ακούγεται. Θα σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, είχαμε από πέρσι μέχρι φέτος 100% αύξηση των ειδικευόμενων. Ήταν 2, είναι 4. Θα έπρεπε να είναι 7. Ελπίζουμε ότι θα γίνουμε ελκυστικοί για να γίνουμε και 7. Γιατί οι ειδικευόμενοι λείπουν σε όλη τη χώρα. Το επιπλέον πράγμα είναι ότι βασιζόμαστε πάρα πολύ στους επικουρικούς μας γιατρούς. Η διαφορά μας είναι μία. Ότι και αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται να δούνε το μέλλον λίγο καλύτερα. Διότι δεν μπορεί να δώσει κάποιος την ψυχή του με διετής συμβάσεις, ειδικά όταν έχει τελειώσει ιατρική, έχει τελειώσει ειδικότητα 40 χρονών, έχει οικογένεια και σου λέει: φίλε, εγώ τι κάνω πλέον. Επομένως, αυτά πρέπει λιγάκι να τα σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Μιλάμε και με ανθρώπους του Υπουργείου Υγείας. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα βελτιωθούν αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού, με εξαίρεση του ειδικευόμενου, τον αριθμό εννοώ. Και το επαναλαμβάνω μάλλον σωστότερα, εννοώ μόνο τον αριθμό, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλούς ειδικευόμενους, πολύ καλά παιδιά και πολύ καλοί γιατροί. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Χρειαζόμαστε όμως μια μικρή βοήθεια, γιατί θα σας πω γιατί. Γιατί έχουμε ένα βροχοσκοπικό εργαστήριο, το οποίο τώρα θα το αναπτύξουμε περισσότερο, γιατί παίρνουμε ένα σύγχρονο βροχοσκόπιο, το οποίο έχει και υπερηχοτομογράφο μαζί, έχει και υπέρηχο, αυτό λέγεται ενδοβροχικό υπέρηχο.
Και με αυτό θα μπορέσουμε να κάνουμε πολύ καλύτερη διάγνωση κυρίως νεοπλασιών, κυρίως καρκίνου του πνεύμονα, έγκαιρη διάγνωση, σωστότερη διάγνωση και σταδιοποίηση για να πάρουν την κατάλληλη θεραπεία, αλλά και άλλων νοσημάτων που για παράδειγμα προσβάλλουν τους λεμφαδένες ανάμεσα στους πνεύμονες. Οπότε κάνουμε ένα καινούργιο βροχοσκοπικό εργαστήριο, το οποίο με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης του νοσοκομείου, που μας βοηθάει πάρα πολύ, να το ομολογήσω αυτό, θα μεταφερθεί και σε καινούριο χώρο. Άρα θα έχουμε ένα καινούριο βροχοσκοπικό εργαστήριο. Το ιατρείο ύπνου που κάνουμε, το εργαστήριο ύπνου αυτή τη στιγμή που έχει ένα κρεβάτι, σε λίγο θα έχει 3 κρεβάτια. Τώρα το σε λίγο, μόλις μας επιτρέψουν οι μετακινήσεις και όλη η διαμόρφωση των χώρων της κλινικής. Και από εκεί και μετά κάνουμε σιγά σιγά, και νομίζω ότι αυτή είναι η φιλοσοφία ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου, κάνουμε πολύ περισσότερα ειδικά ιατρία. Σας είπα, το ιατρείο διακοπής καπνίσματος κάνουμε πλέον. Κάναμε ιατρείο διαμέσων νοσημάτων, το έκανε η κυρία Γόγαλη. Κάναμε ιατρείο ύπνου, το έκανε ο κύριος Κωνσταντινίδης. Κάναμε ιατρείο αντιφυματικό, το έκανε κυρίως ο κύριος Κατσάνος. Αυτή τη στιγμή κάνουμε και ιατρείο χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, το κάνει ο κύριος Χρόνης, είναι επικουρικός επιμελητής. Ιατρείο άσθματος, το οποίο το τρέχουμε, με το οποίο ασχολούμαι και εγώ, και με το ιατρείο ΧΑΠ θα ασχοληθώ κάποια στιγμή. Και επιπλέον κάνουμε και το τακτικό πνευμονολογικό ιατρείο με τον κύριο Κυριακόπουλο, την κυρία Σάλα. Αυτή τη στιγμή γενικά λέω τα ονόματα των ανθρώπων της κλινικής, γιατί ξέρετε, δεν πρέπει να φαίνομαι μόνο εγώ. Είναι, η δουλειά της κλινικής είναι δουλειά σε πολλά επίπεδα και από πολλούς ανθρώπους. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα που λέμε, τα ειδικά ιατρία, συν το βροχοσκοπικό εργαστήριο, συν οι πολύ μεγάλες ανάγκες της κλινικής, γιατί είμαστε από τα βαρύτερα τμήματα του νοσοκομείου, πιθανώς μαζί με τους καρδιολόγους, γιατί έχουμε πολλούς ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια, με αναπνευστήρες, με μηχανήματα που λειτουργούν όλη τη μέρα. Χρειάζονται χέρια. Νοσηλευτές. Χρειαζόμαστε και γιατρούς και χρειάζεται και νοσηλευτικό προσωπικό. Θα μου πείτε, το λύνουν όλα τα χέρια? Όχι, αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα το οποίο το λύνει είναι το φιλότιμο. Και είναι κάτι το οποίο το λέμε κάθε μέρα. Λειτουργούμε όλοι με φιλότιμο για να βγει η καθημερινότητα και οι πολλαπλές υποχρεώσεις κλινικής. Παράλληλα όμως, πέρα από την κάθε μέρα κλινική πράξη, στην οποία καλείστε να ανταπεξέλθετε, κύριε Κωστίκα, είναι και το εκπαιδευτικό κομμάτι, είναι το ερευνητικό κομμάτι, αν θέλετε, της κλινικής, πόσο δε μάλλον ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου που συνδέεται με το πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Το ερευνητικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο εμένα ήταν πάντοτε μεγάλη μου αγάπη και είναι κάτι το οποίο με αφορά εμένα προσωπικά, αλλά και τους περισσότερους γιατρούς κλινικής που έχουν ενδιαφέρον σε αυτό. Να σας πω το εξής, αυτή τη στιγμή με προσπάθειες των τελευταίων μηνών, να το πω έτσι, έχουμε 3 διαφορετικά ΕΣΠΑ που τρέχουν στην κλινική, άρα υπάρχει μια χρηματοδότηση. Υπάρχει κάποια χρηματοδότηση από κλινικές μελέτες, από φαρμακευτικές εταιρείες. Φέρνουμε κάποια χρήματα έτσι ώστε να κάνουμε και αυτόνομη έρευνα κι εμείς. Η έρευνά μας αφορά τα περισσότερα νοσήματα του αναπνευστικού και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθμα και διάμεσες πνευμονοπάθειες. Θα ασχοληθούμε διαγνωστικά λίγο καλύτερα με τον καρκίνο του πνεύμονα, ελπίζω, και ερευνητικά στο άμεσο μέλλον. Και το ιατρείο ύπνου και το εργαστήριο ύπνου κάνει ερευνητικά προγράμματα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να μην το έχεις σε μια πανεπιστημιακή κλινική, γιατί κακά τα ψέματα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι μέσα από αυτό να εκπαιδεύσουμε φοιτητές, ειδικευόμενους και όλους τους γιατρούς μας, αλλά και τους γιατρούς της ευρείας περιοχής. Και μετά από αυτό να εκπαιδεύσουμε και σε ευρύτερο επίπεδο, δηλαδή θα πρέπει να πάμε σε άλλα συνέδρια, πρέπει να πάμε στο εξωτερικό, πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα. Άρα, καλή είναι η καθημερινότητα, καλή είναι η καθημερινή κλινική πράξη, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη. Ξέρετε, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε. Παράλληλα με το ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε σωστά τους φοιτητές μας. Μετά ξεκινάνε τα υπόλοιπα, αλλά αν δεν κάνεις τα υπόλοιπα, δεν είσαι πανεπιστημιακή κλινική. Δεν προωθείς λιγάκι, δεν προάγεις λίγο παραπάνω την επιστήμη. Μάλιστα. Έχουμε και συνέδριο, ετοιμάζεται και συνέδριο για τον Απρίλιο του 2020, έτσι. Έτσι. Να σας πω το εξής. Αυτό το συνέδριο έχει μια ωραία ιστορία πίσω του. Πριν από το 2011, ήταν το Δεκέμβρη, η τέλη Νοεμβρή, τέτοια εποχή. Είχαμε μια ιδέα, 2-3 άνθρωποι, να κάνουμε ένα group στο Facebook. Είδατε, ξέρετε, τώρα τα social media είναι ό,τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Οπότε ονομάσαμε αυτό το group What is New in Respiratory Medicine, που σημαίνει τι νεότερο στην πνευμονολογία. Οπότε ό,τι διαβάζαμε, το ανεβάζαμε ένα link, γιατί ξέρετε, ανεβάζαμε τη σύνδεση για το αντίστοιχο site στο ίντερνετ και μια μικρή περίληψη. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε με 2-3 ανθρώπους, αυτή τη στιγμή έχει 5.300 μέλη. Πάνω από 2.000 Έλληνες, αλλά και 3.500 ξένους. Είναι ενδιαφέρον γιατί έχουμε μέλη από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Ινδία, από την Αυστραλία μέχρι... Έχουμε μέλη από το Νεπάλ,
Δηλαδή είναι εντυπωσιακό από τη Λατινική Αμερική. Mm-hmm. Και σκεφτήκαμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα και δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στα υπόλοιπα συνέδρια της πνευμονολογικής κοινότητας. Οπότε θα κάνουμε ένα συνέδριο, το οποίο λέγεται πάλι What is New in Respiratory Medicine και έχει τη φιλοσοφία του να κάνουμε μια ετήσια κλινική ανασκόπηση. Δηλαδή να δούμε τι δημοσιεύτηκε την τελευταία mm-hmm. χρονιά σε όλους τους τομείς της πνευμονολογίας και να το παρουσιάσουν αυτό άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό και ερευνητικά και κλινικά. Μάλιστα. Και να έχει κλινικό προσανατολισμό, πλην όμως να είναι η τελευταία γνώση πάνω στα πράγματα. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα φέρουμε κόσμο στα Γιάννενα. Mm. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι, δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη, αλλά νομίζω ότι είμαστε αισιόδοξοι. Και θα το κάνουμε 24-26 Απριλίου, είναι το Σαββατοκύριακο του Θωμά και θα γίνει εδώ στον Τουλάκ. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα είναι ενδιαφέρον και για τους γιατρούς mm-hmm. περιοχής, αλλά και για την ευρύτερη πνευμονολογική κοινότητα. Μάλιστα. Σίγουρα. Αυτό μέχρι τότε θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε οπότε για να θέλω. Το προβάλλουμε. Κύριε Κωστίκα, φτάνοντας στο τέλος αυτής μας της συζήτησης, τι είναι αυτό που φιλοδοξείτε εσείς ως διευθυντής σήμερα της πνευμονολογικής κλινικής για αυτή την κλινική? Τι θέλετε να... αν έχετε σκεφτεί, ποιο είναι το στίγμα που θέλετε να αφήσετε προσωπικά στην πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων? Κοιτάξτε, αυτά είναι μεγάλες κουβέντες πολιτικών ανδρών. Εγώ δεν θα πω για στίγμα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι θα ήθελα να μπουν τα Γιάννηνα στο χάρτη της πνευμονολογίας, στο πλανήτη. Τώρα δεν θα σας πω τέτοια πράγματα. Ξέρετε, θα σας πω. Θα σας πω ότι κατά σειρά θα ήθελα να έχουμε ευχαριστημένους ασθενείς, να έχουμε ευχαριστημένους φοιτητές και την ίδια ώρα να περνάμε κι εμείς, οι γιατροί της κλινικής, ένα μικρό ποσοστό του χρόνου μας, 20-30% του χρόνου μας, κάνοντας πράγματα που μας αρέσουν. Mm-hmm. Έτσι ώστε να γινόμαστε καλύτεροι στην καθημερινότητά μας. Άρα, αν θέλετε να σας πω τι οφείλουμε να κάνουμε, εμείς οφείλουμε να προσφέρουμε στην περιοχή την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των νοσημάτων του αναπνευστικού. Είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή. Η απάντηση είναι προφανώς και όχι. Αναγκαζόμαστε να στείλουμε κάποιους ασθενείς στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, γιατί κάποια πράγματα δεν γίνονται εδώ. Η φιλοδοξία είναι να προσπαθήσουμε να γίνονται τα περισσότερα εδώ. Θα γίνουν όλα. Δεν γίνονται όλα σε μια μικρή πόλη και σε ένα σχετικά μικρό πανεπιστήμιο, αλλά θα προσπαθήσουμε να γίνονται τα περισσότερα. Αυτή θα έλεγα είναι η μία φιλοδοξία που έχουμε, γιατί, να το πω διαφορετικά, αν δεν υπηρετήσουμε τους ασθενείς μας, δεν θα εκπαιδεύσουμε καλά τους φοιτητές μας και μετά δεν θα κοιμόμαστε κι εμείς καλά. Οπότε κατά σειρά πρέπει να τα κάνουμε όπως σας το λέω τώρα. Ασθενείς, φοιτητές, και μετά κι εμείς, άμα περνάμε και λίγο καλά, καλά είναι. Μάλιστα. Να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Υπάρχει κανένα αισιόδοξο μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε με αφορμή αυτή την παγκόσμια ημέρα, κύριε Κωστίκα? Να σας πω το εξής. Λιγότεροι Έλληνες καπνίζουν. Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, μάλιστα υπήρξε μια δημοσίευση της περασμένης εβδομάδας. Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι η τρίτη αιτία θανάτου στον πλανήτη. Mm-hmm. Φαίνεται όμως να αρχίζει να γλιστράει πλέον στα τέλη αυτής της δεκαετίας, δηλαδή τώρα τη στιγμή που μιλάμε, αρχίζει να γλιστράει προς τα κάτω. Άρα θα έχουμε πιθανότατα μέχρι το 2030 λιγότερους θανάτους από τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Άρα αυτό είναι το σημαντικό. Mm-hmm. Και πρέπει, και θα σας πω και το σύνθημα της Παγκόσμιας Μέρας ΧΑΠ για σήμερα, το σύνθημα είναι All Together του NCOPD, δηλαδή όλοι μαζί πρέπει να τελειώσουμε, πρέπει να σταματήσουμε αυτή την νόσο η οποία ουσιαστικά απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αν δεν το είπαμε και αυτό, 8,5% των Ελλήνων έχουν mm-hmm. ΧΑΠ, πρέπει να σταματήσουμε αυτή την νόσο. Το πρώτο βήμα είναι η διακοπή του καπνίσματος, σωστό, και το δεύτερο βήμα είναι να σπυρομετρηθούν, να κάνουν σπυρομέτρηση σε ένα πνευμονολόγο όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βήχα ή και δύσπνοια και είναι καπνιστές. Αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα για να τη διαγνώσουμε νωρίς και αύριο θα πρέπει να πείσουμε τους συνανθρώπους μας να σταματήσουν να καπνίζουν. Και να σας πω και κάτι, είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό. Δεν κόβεται εύκολα το τσιγάρο, γιατί δεν είναι στην κουλτούρα μας ακόμα. Θα σας πω όμως το εξής. Το 2020 θα πρέπει όλοι να σταματήσουμε να καπνίζουμε, γιατί αυτό είναι της μόδας. Της μόδας είναι το να μην καπνίζεις το 2020. Το ελπιδοφόρο είναι ότι η νέα γενιά αρχίζει και το παίρνει αυτό το μήνυμα. Όλο και περισσότερα παιδιά τα τελευταία χρόνια ασχολούνται με τον αθλητισμό. Οπότε νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να θωρακίσουμε τα παιδιά, να τα κρατήσουμε μακριά από το τσιγάρο. Έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και στο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και είμαστε εδώ έτσι να παρακολουθούμε όλα τα πράγματα που αφορούν την πνευμονολογική κλινική και να αναδεικνύουμε όποτε χρειάζεται. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ το ίδιο. Πολύ.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και όλους εσάς που για ένα ακόμη βράδυ ήσασταν εδώ μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη στις 10 ακριβώς. Να είστε καλά. Γεια σας.